Σε αυτό εδώ το κανάλι, κυρίες και κύριοι, σας έχω δείξει τα πάντα εκτός από αυτά τα δύο προϊόντα. Άρα και επίσημα σας έχω δείξει τα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος μου. Θέλω από εδώ πέρα να παρελάβουν ό,τι προϊόν υπάρχει στο διαδίκτυο. Η Conceptum, η οποία είναι επίσημη αντιπρόσωπος της Philips εδώ στην Ελλάδα, μου έστειλε δύο φανταστικά προϊόντα τα οποία χτυπούν το σάκι καρπά βαθιά εσωτερικά μέσα του. Όπως έχετε δει και στα τελευταία βίντεο, έχω θέμα με μεγάλες οθόνες. Θα μου πεις, πόσο πιο μεγάλες μπορούν να γίνουν οι οθόνες άμα έχεις μπροστά σου προτζέκτορες, βρεσάκι? Σωστό, πάρα πολύ σωστό. Και γι' αυτό αυτά τα δύο προϊόντα εμένα μου αρέσουν. Και να σου πω και κάτι, καλοκαιράκι είναι τώρα. Θέλεις να βγεις στο μπαλκόνι σου έξω, να το πάρεις μαζί σου. Οπότε ναι, είναι μια καλή περίπτωση για να σας δείξω τους προτζέκτορες της Philips. Τι έχω εδώ μπροστά μου, Αλέξανδρε Καρατζά? Τι έχεις εκεί? Αυτό θα σου έλεγα, περίμενε, μην βιάζεσαι. Ρητορική ήταν η ερώτηση. Λοιπόν, έχω έναν μικρό προτζέκτορα φορητό με μπαταρία, ο οποίος είναι ο PicoPix Micro 2 TV. Και έχω και έναν πολύ μεγάλο, ο οποίος είναι ο NeoPix Micro 2 TV. Θα ξεκινήσω με τον μικρούλι να τον ανοίγω, αφού σας τα δείξω, μετά θα πάμε να τους δοκιμάσουμε σε έναν τοίχο. Λοιπόν, αφήνω αυτό εδώ στην άκρη. Ω, Χριστέ και Παναγία. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ. Τι μας λέει εδώ, μικρούλι? Ότι έχουμε καταρχάς μέχρι 80 inches projection. Ελληνικά? Προβολή. Έλα ρε, Βάλεξ, σκύλος είσαι. Και τι μας λέει? Ότι είναι LED DLP η τεχνολογία, που σημαίνει, τι σημαίνει DLP, θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Το έχω απορία αυτό. Το έχεις απορία. Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Το DLP καταφέρνει με πολύ απλά ελληνικά να δείξει και να αποδώσει χρώματα όχι σε τόσο dark σκοτεινά δωμάτια και όχι σε τέλειες επιφάνειες πανιά. Οι DLP προτζέκτορες δουλεύουν και σε γκρίζους τοίχους όμορφα, δουλεύουν και σε τραχιά επιφάνεια όμορφα, δουλεύουν και σε ένα σεντόνι που θα απλώσετε και δεν είναι, ξέρω εγώ, το κατάλευκο, και θα δουλέψουν και σε ένα δωμάτιο ή σε μια ταράτσα που δεν είναι απολύτως σκοτάδι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στους DLP projectors. Θέλω να τον ανοίξω όμως, αν θα καταφέρω κάποια στιγμή θα το δείτε κι εσείς. Α, τώρα θα με κάνουν να χαλάσω ολόκληρη τη συσκευασία? Ούτε να τη χαλάσω δεν μπορώ. Πάρα πολύ ωραίο πακετάρισμα από την Philips. Πολύ premium η φάση, σε βαθμό που δεν βγαίνει καν από το κουτί, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για συγκλονιστικά πράγματα. Κουτί μέσα στο κουτί. Και το ανοίγεις εδώ και σου έχει εδώ όμορφα περιποιημένα τον προτζέκτορα, ο οποίος είναι μικρός, έχει το βάρος του όμως, εντάξει, δεν είναι super ελαφρύς, και πιο μέσα ένα σκασμό από πράγματα. Πολύ αν τα χωράει όμως ένα backpack να το πάρεις μαζί. Αυτό, εννοείται, τι λες τώρα. Θα ξεκινήσω από το σημαντικότερο, σταντάκι. Το πιασές, ο οποίος βιδώνει εδώ κάτω. Κουνιέται η κεφαλή να δώσει κλίσεις. Το τρυποδάκι αυτό και κουνιέται και το χειρίζεσαι. Συνεχίζω με τηλεκοντρόλ, με Netflix και Prime Video πάνω, shortcuts, οι μπαταριούλες του και ο μετασχηματιστής ρεύματος, ο οποίος, εντάξει, έχει διάφορες επιλογές στο εσωτερικό, εμείς κρατάμε την ευρωπαϊκή περίπτωση, την κουμπώνεις έτσι και δουλεύει. Ο προτζέκτορας δουλεύει με μπαταρία, ωστόσο μπορείτε να το δουλέψετε και με φορτιστή για να τον έχετε φορτισμένο. Εδώ η Philips απ' έξω μας λέει ότι, εδώ μας το έλεγε, έως 2,5 ώρες μπαταρία συνεχόμενα για τον προτζέκτορα, ανάλογα με το πόση φωτεινότητα έχετε, ανάλογα με το πόσο, τι περιεχόμενο θα παίξετε, αν έχετε κάτι πιο απλό, κάτι πιο σκοτεινό, η διάρκεια μπαταρίας, τέλος πάντων, αλλάζει ανάλογα με το περιεχόμενο και τη χρήση του κάνετε. Αλλά η Philips λέει απ' έξω στο κουτί 2,5 ώρες και θα την πιστέψω. Για να τον ανοίξουμε λίγο, να σας δείξω και τα υπόλοιπα. Τι μας δείχνει εδώ πίσω? Ότι στο πίσω μέρος έχουμε μία θύρα HDMI, έχουμε USB, έχουμε USB Type-C παρακαλώ. Φυσικά το σημείο που υποδέχεται το ρεύμα του για να φορτίσει. On-off πλήκτρο και να χειρίζεσαι από πίσω το μενού σε περίπτωση που δεν έχεις το τηλεκοντρόλ κάπου εκεί κοντά. Έτσι, και φυσικά έχει και μία έξοδο για ακουστικά, που εδώ μπορείτε να συνδέσετε ακόμα και κάποιον ενισχυτή για τον ήχο σας, που σημαίνει ότι μπορείτε να καλυφθείτε. Έχει ηχεία στερεοφωνικά, δύο ηχεία των 5 W, και η ουσία είναι ότι αυτό το μηχανηματάκι έχει μέσα Android TV, τρέχει δηλαδή με το λειτουργικό Android, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε
κάποια άλλη συσκευή να συνδέσεται για να κάνει την προβολή. Μπορεί ο ίδιος του ο προτζέκτορας να αναπαράγει αυτά που θέλετε μέσα από μενού σαν να έχετε κινητό. Από Netflix, από YouTube, ό,τι θέλετε μέσα από αυτό μπορείτε να το κάνετε κανονικά. Να έχετε τις ταινίες σας, να παίξετε τις μουσικές σας, να παίξετε τα βίντεο κλιπ σας, ό,τι θέλετε μπορείτε να τα κάνετε. Και φυσικά, αν θέλετε να συνδέσετε εξωτερική συσκευή, τρίτη συσκευή δηλαδή, κάποια κονσόλα, κάποιο Blu-ray ή οτιδήποτε, μια χαρά συνδέεται μέσω του HDMI από πίσω. Πάμε να δούμε λίγο και τον μεγάλο της παρέας και επανέρχομαι με τη δοκιμή. Και περνάω στο τούμπανο της παρέας, τον νέο Pix Ultra 2 TV. Εδώ τι μας λέει αυτός? Αυτός μας λέει ότι η πραγματική του ανάλυση είναι Full HD. Ο μικρός ο προτζέκτορας δεν έχει Full HD. Μπορεί να κάνει projection Provolay στα ελληνικά μέχρι 1080p, ωστόσο η ανάλυση του είναι μικρότερη. Η πραγματική ανάλυση του μικρού προτζέκτορα είναι 480p, αλλά μπορεί να προβάλλει μέχρι 1080p. Αυτός ο μεγάλος ο προτζέκτορας, η πραγματική του ανάλυση είναι 1080p. Η τεχνολογία δεν είναι DLP εδώ, έχουμε LCD, LED προφανώς, και είναι αυτό εδώ το τερατάκι, το οποίο έχει, ξαναλέω, πολύ ωραία συσκευασία η Philips, πολύ premium η όλη φάση. Εδώ μέσα είναι. Α, μάλιστα, εδώ θέλει μπράτσα. Άρα, Καρατζά, μην έρχεσαι καν. Εγώ. Μήπως να έρθεις. Αυτός εδώ είναι ο προτζέκτορας, ο οποίος είναι πιο ελαφρύς και από τον μικρό. Δεν είναι. Ναι, είναι πιο ελαφρύς, καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ ελαφρύς συνολικά. Αυτό είναι ωραίο σε περίπτωση που θέλετε να συνδεθεί σε stand. Εδώ έχουμε το καλώδιο για την πρίζα και το τηλεκοντρόλ. Αυτός ο προτζέκτορας εδώ, τι μας δείχνει? Ότι εδώ έχουμε λάστιχα κάτω. Εδώ στα λάστιχα έχει τρύπες για stands, ώστε να βιδωθεί σε κάποιο stand ή από αυτά τα ανάποδα που κρεμάνε στον τοίχο. Και στο πίσω μέρος έχουμε HDMI και εδώ, μία USB, υποδοχή για ακουστικά ή κάποιο AV, ρε παιδί μου, ενισχυτή, το ρεύμα, και υπάρχει και μία οπτική ίνα θύρα. Στο πάνω μέρος είναι το on-off, έχουμε πλήκτρα πάλι για το χειρισμό, γιατί και αυτό εδώ έχει Android TV εσωτερικά. Και αυτός εδώ ο προτζέκτορας είναι προτζέκτορας ο οποίος κάνει τα πάντα χωρίς τη χρήση κάποιας τρίτης συσκευής. Αλλά αν θέλετε, ξαναλέω, και εδώ μπορείτε να συνδέσετε ό,τι θέλετε μέσω HDMI. Κάποιο λάπτοπ, κάποια κονσόλα ή οτιδήποτε. Εδώ μπροστά είναι ο φακός, ο οποίος βγαίνει αυτό το προστατευτικό και ρυθμίζεται. Το focus, λέει, γίνεται manual. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε στην χρήση. Εγώ λέω, Άλεξ, μην χάνουμε χρόνο, πάμε λίγο να τα δοκιμάσουμε. Τι έχω κάνει τώρα εγώ εδώ? Έχω συνδέσει τον προτζέκτορα, τον έχω στήσει μπροστά σε ένα τρυποδάκι ακριβώς απέναντι από αυτήν εδώ τη λες και κουρτίνα, η οποία έχει γκρι χρώμα, να σημειώσω, αλλά επειδή είναι DLP ο προτζέκτορας, βλέπετε ότι αποδίδει κανονικότατα τα χρώματα, τα κόκκινά του είναι εξαιρετικά. Λίγο η ανάλυση με χαλάει, αλλά αναμενόμενο, παιδιά, δεν περιμένουμε να είναι super crispy. Η ουσία είναι στο σύνολό της τι κάνει η προβολή, και η προβολή, εγώ αυτό που βλέπω λόγω του DLP, είναι ότι έχει πολύ ζωντανά, πολύ όμορφα χρώματα, που ακόμα και σε αυτό το γκρι, ξαναλέω, background, αποδίδουν εξαιρετικά. Έχουμε ένα Android σύστημα, το οποίο εδώ έχεις όλα τα apps σου. Μπορείς να συνδέσεις το προφίλ σου και κατεβάζεις όποιο application θέλεις εσύ μέσα από το Google Store. Εγώ θα γυρίσω πίσω τώρα και θα σας ανοίξω, για παράδειγμα, το Netflix. Σύνδεσα και το account μου εδώ στο Netflix και μπορείς να κάνεις κανονικά την προβολή σου. Μπαίνεις, ας πούμε, εδώ. Δεν θα βάλω για λόγους copyright να παίξεις κανονικά το βίντεο, αλλά τέλος πάντων βλέπετε ότι παίζει κανονικότατα με τους υπότιτλους να διαβάζονται υπέροχα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτή η προβολή που έχω στήσει τώρα εγώ είναι κοντά στις 60 με 70 ίντσες, έτσι όπως το έχω υπολογίσει. Φτάνει μέχρι τις 80 ίντσες ο συγκεκριμένος προτζέκτορας. Μετά αρχίζει και χαλάει η εικόνα. Μπορώ να σας γυρίσω στο YouTube και εδώ όμορφα και ωραία να συνεχίσω να κάνω τη δικιά μου προβολή. Βλέπετε εδώ τις όμορφες φάτσες μας ολονών. Φωτεινά, όμορφα και ωραία. Έχει ένα και δικό του μενού ο προτζέκτορας, που μπορείς να ρυθμίσεις διάφορα πράγματα. Στο πλάι έχει μια ροδέλα που αλλάζεις το focus, οπότε ανάλογα με την απόσταση που έχετε βρίσκεις το ιδανικό focus με τα μάτια σου και έχεις αυτήν εδώ την προβολή. Πολύ ωραία περίπτωση, και μάλιστα και ο ήχος είναι ok. Δεν είναι κανένας ήχος τρελός, αλλά...
Βλέπετε το γουρουνίσιο γέλιο μου, ακούγεται κανονικά. Έχει όμορφα ηχεία. Κάνεις δηλαδή τη δουλειά σου σε ένα μπαλκονάκι και τα λοιπά, βλέπεις κανονικά την ταινία σου χωρίς κανένα θέμα. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι και μέσω Bluetooth και μέσω audio jack συνδέεις ό,τι θέλεις από θέμα ήχου. Πάμε να δούμε και τον άλλον τώρα. Λοιπόν, έχω ανοίξει εδώ τον μεγάλο προτζέκτορα. Τον έχω στήσει ακριβώς στο ίδιο background, το οποίο είναι αυτό το ανοιχτό γκρι, για να είμαι ξεκάθαρος. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα σε ένα λευκό πανί, ειδικά ειδικό πανί, θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. Αλλά ειλικρινά, ακόμα και σε αυτό εδώ βλέπω πολύ καλή απόδοση του προτζέκτορα. Παρόλο που δεν είναι DLP η τεχνολογία από πίσω, τα χρώματα, δεν ξέρω, νομίζω ότι τα βλέπετε κι εσείς μέσα από το βίντεο, είναι πανέμορφα, έντονα, σαν να βλέπεις κανονική τηλεόραση μπροστά σου. Η ανάλυση εδώ πέρα είναι σαφέστατα μεγάλο bonus. Τα γράμματα και οι γραμματοσειρές και όλα διαβάζονται ακόμα πιο crispy σε σχέση με τον άλλον, διότι εδώ μιλάμε για native 1080p σήμα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και από την φωτεινότητα, ξαναλέω, και από τα χρώματα. Πολύ εντυπωσιακό και το κομμάτι των ηχείων στον συγκεκριμένο. Μην φαντάζεστε ότι είναι ένα ηχείο που μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά δουλεύει άνετα σαν ένα ηχείο μιας τηλεόρασης και μάλιστα είναι και στερεοφωνικός. Νομίζω ότι από αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να απογοητεύσει. Γενικά δεν απογοητεύει. Η προβολή γίνεται και εδώ σε ένα πανί περίπου, ας πούμε, 60 με 70 ίντσες. Ο συγκεκριμένος φτάνει μέχρι τις 100 ίντσες στο σύνολο, μετά αρχίζει και χάνεται. Και η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι είναι μια καλή περίπτωση για απλή θέαση, για απλό gaming ή και για επαγγελματικούς λόγους, σε φροντιστήρια, σε σχολεία κτλ. Μιας και αυτό που αποδίδει, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Έχω βάλει εδώ το Astrobot στο PS5, το οποίο, παιδιά, όχι απλά παίζεις κανονικότατα, το manual, το focus γίνεται μπροστά από το φακό, το ρυθμίζεις εσύ ανάλογα με το που έχεις, σε τι απόσταση έχεις τον προτζέκτορα, και εγώ τώρα με το μάτι μου έχω βάλει κάπου εδώ, ας πούμε, ότι είναι το σωστό focus. Να πω ότι και ο συγκεκριμένος έχει Android TV στο εσωτερικό του, δηλαδή ό,τι και έκανε ο προηγούμενος και σας εξήγησε στον προηγούμενο, κάνεις και εδώ με τα application σου, με το Netflix σου, με το YouTube σου. Και έχω βάλει ένα βίντεο έτσι για τη σύγκριση του πράγματος σε σχέση με τον προηγούμενο. Από πλευράς χρωμάτων και έντασης φωτός, οι δύο προτζέκτορες δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Ωστόσο, εδώ η ανάλυση κάνει τη διαφορά. Δεν το συζητάμε. Όλα φαίνονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αποδίδει γενικότερα πολύ καλύτερη λεπτομέρεια στην εικόνα. Σαν εικόνα όμως, στο σύνολο, με τα χρώματα και τη φωτεινότητα, δεν έχουν τρομερές διαφορές. Περίμενα χειρότερα αποτελέσματα στον LCD, τον συγκεκριμένο, ειδικά στα χρώματα, εκεί στο κόκκινο, στο πράσινο, αλλά με διέψευσε, είναι πραγματικά πολύ όμορφα τα χρώματα. Και ξαναλέω ότι σε ένα κατάλευκο background, ακόμα καλύτερα σε ένα ειδικό background πανί για προτζέκτορες, η διαφορά θα είναι ακόμα και τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή για όσους ενδιαφέρεστε. Πάνω κάτω, από ό,τι είδα εγώ, οι δύο προτζέκτορες κοστίζουν το ίδιο. Και φυσικά κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και links για merch του Inferno Bravecard και φυσικά τα social media. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε, bye. Εδώ φαίνεται, Alex. Φαινόμαστε. Εδώ.